Γεια σας παιδιά, επανήλθαμε. Είμαστε στο part 2 των πρωτεϊνών. Θα δούμε δηλαδή τη συνέχεια και πώς την περιγράφει το σχολικό μας βιβλίο. Αυτά τα καταπληκτικά μόρια όπως τα αναφέρει και πώς αυτά ανακατεύουν τα αμινοξέα τους έτσι ώστε να βγάζουν διαφορετικές συμπεριφορές. Φυσικά, στο τέλος θα δείτε και μια καταπληκτική ιδιότητα που έχουν πια λέτε τα αυγουλάκια, άλλα γυρνάνε πολύ γρήγορα, άρα γυρνάνε αργά. Γιατί όμως, πώς αυτό ερμηνεύεται μέσα από το βιβλίο μας? Πάμε να δούμε όμως πώς το αναπτύσσει. Και ξεκινάει το σχολικό μας βιβλίο λέγοντας ότι η δομή των πρωτεϊνικών μορίων καθορίζει τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με μετριοπαθέστερους υπολογισμούς στο ανθρώπινο σώμα, υπάρχουν περισσότερες από 30.000 διαφορετικές πρωτεΐνες. Κάθε μία από αυτές εμφανίζει έναν ιδιαίτερο βιολογικό ρόλο. Και μετά μας δίνει μερικά παραδείγματα. Μας λέει ότι η αιμοσφαιρίνη, για παράδειγμα, είναι επιφορτισμένη με τη μεταφορά του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, παίρνει το οξυγόνο από τους πνεύμονες, τα πηγαίνει τα μόρια του οξυγόνου στους ιστούς και στη συνέχεια παραλαμβάνει το διοξίδιο και το επιστρέφει στους πνεύμονες. Ένα άλλο μόριο είναι το κολαγόνο. Το κολαγόνο έχει μια άλλη μορφή, δεν είναι σε μορφή μπαλίτσας όπως είναι η αιμοσφαιρίνη, αλλά είναι σαν κλωστούλα. Και έτσι μπορεί να συνδέει κύτταρα και ιστούς μεταξύ τους, όπως μας λέει το σχολικό μας βιβλίο, είναι μια δομική πρωτεΐνη ιστών του συνδετικού ιστού. Και υπάρχει φυσικά και το τρίτο παράδειγμα, που είναι τα ένζημα, εδώ κι αν έχουμε ποικίλες μορφές, γιατί επιταχύνουν, όπως λέει, τις αντιδράσεις και έχουν ποικίλες μορφές, γιατί, όπως θα δούμε, κάθε ένα ένζημο έχει και μια δικιά του αντίδραση με την οποία ασχολείται. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι κάποια παραδείγματα βιολογικών ρόλων πρωτεΐνων και θέλω, όπως βλέπετε, τα τονίζω, λες παραδείγματα είναι, πρέπει να τα ξέρω σε τέτοια λεπτομέρεια. Ναι, πρέπει να τα ξέρουμε σε τέτοια λεπτομέρεια. Όπως έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε το μάθημα είναι γιατί κάνουμε χειρουργική, όπως τη λέω, επέμβαση στο κείμενο. Προετοιμαζόμαστε για πανελλήνιες, άρα πρέπει να ξέρουμε κάθε τι που λέει το σχολικό. Όχι βέβαια σαν παπαγαλία, αλλά να καταλαβαίνουμε τι λέει. Αλλά δεν μπορεί να μας πει ένα παράδειγμα για το κολαγόνο και να μην ξέρουμε εμείς τι είναι το κολαγόνο και πού το λέει. Αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέμε ότι από την ποικιλία των διαφορετικών, ξέχασα. Και όπως ακούσαμε τα καμπανάκια, θα πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά. Από την ποικιλία, συνεχίζει το σχολικό μας βιβλίο των διαφορετικών λειτουργιών που κάνουν οι πρωτεΐνες, μπορούμε να αντιληφθούμε την μεγάλη σημασία για τα βιολογικά φαινόμενα. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα και αυτό μας λέει ότι κάτι σημαντικό έχουν να μας πουν αυτές οι πρωτεΐνες. Ο μεταβολισμός, ο πολλαπλασιασμός και όλες οι άλλες λειτουργίες των κυττάρων και κατ' επέκταση των οργανισμών στηρίζονται στη δράση των εκπληκτικών αυτών μοριακών εργαλείων. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, σε προηγούμενο βίντεο. Εκείνο που καταλαβαίνουμε εδώ είναι ότι οι πρωτεΐνες είναι αυτές που μέσα στο κύτταρο κάνουν όλη τη δουλειά. Δεν είναι ούτε το DNA, ούτε τα άλλα βιολογικά μακρομόρια, τα λιπίδια και τα σάχαρα. Είναι οι πρωτεΐνες. Είναι πολύ σημαντικά βιολογικά μακρομόρια και γι' αυτό και τα αναλύουμε αρκετά. Η τρισδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης καθορίζει, είπαμε, τη λειτουργία που αυτή εκτελεί. Και κοίταξε εδώ πώς το παίζει η ψυχολογία το σχολικό βιβλίο. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι πολύ σημαντικό για σένα? Κυρίως όταν το χάσεις. Να λοιπόν τι λέει το σχολικό. Αυτό φαίνεται από τις συνέπειες της έκθεσης σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας ή pH. Τότε η πρωτεΐνη υφίσταται αυτό που λέμε μετουσίωση. Σπάζουν δηλαδή οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων, δηλαδή οι δευτερεύοντες δεσμοί, οι δεσμοί υδρογόνου που είχαμε πει, και άλλοι. Καταστρέφεται η τρισδιάστατη δομή της και η πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητά της. Δηλαδή, αφού σπάσουν αυτοί οι δευτερεύοντες
δεσμοί που δεν τους δίναμε και μεγάλη σημασία, χάνει αυτή τη μορφή που είχε στο χώρο, είτε κυκλική όπως είπαμε για την αιμοσφαιρίνη, είτε κλωστές όπως είπαμε για το κολαγόνο, και πλέον δεν λειτουργεί. Μετουσίωση θα πρέπει να το μάθουμε πολύ καλά, είναι μια κλασική ερώτηση η οποία πέφτει κατά καιρός. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας κατάστασης είναι η αλλαγή της υφής του ασπραδιού του αυγού κατά τη θέρμανση. Από διαυγές διάλειμμα πρωτεϊνικών μορίων γίνεται λευκό, αδιαφανές και συμπαγές. Αυτό οφείλεται ότι στην πρωτεΐνη που περιέχει το αυγό, η οποία λέγεται αλβουμίνη, μετουσιώνεται. Η αλβουμίνη είναι αυτό που η πρωτεΐνη που έχει να καταναλώσει το έμβριο της κότας, ας πούμε, πως είναι αυγοκότας, για να βγει το μικρό κοτοπουλάκι. Όταν όμως εγώ το βράσω, αλλάζει η υφή και η πρωτεΐνη μετουσιώνεται, η αλβουμίνη μετουσιώνεται, και αυτό είναι εμφανές ότι δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει τη λειτουργία για την οποία υπάρχει ω συστατικό του αυγού. Δηλαδή, αν βάλω τώρα, καλά εντάξει, αυτό είναι πολύ γνωστό, άμα βάλω το βρασμένο αυγό κάτω από την κότα να το κλωσίσει, αποκλείεται ποτέ να βγει κοτοπουλάκι. Αλλά πάνω εδώ σας έχω ένα μικρό κουιζάκι. Όταν βράσουμε το αυγό, τι γίνεται, πώς θα το καταλάβουμε πως είναι βρασμένο. Απ' έξω, όταν κρυώσει, είναι ίδιο με ένα άβραστο. Κοιτάξτε εδώ πέρα αυτό που σας έχω. Γυρίζουμε δύο αυγά. Το ένα γυρίζει αργά, το άλλο γυρίζει πιο γρήγορα. Ποιο από τα δύο είναι το βρασμένο? Λοιπόν, το βρασμένο είναι αυτό που γυρίζει γρήγορα. Γιατί? Θα το δείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε κι άλλες τέτοιες ωραίες ασκησούλες. Φυσικά, να ένα παράδειγμα. Είναι αυτό που λέω εγώ, πώς θα φτιάξουμε φρουί ζελέ από τη σκόνη που έχουμε πάρει από το σούπερ μάρκετ. Είναι μια κλασική περίπτωση αυτό που μόλις μάθαμε. Και πού θα βρούμε αυτές τις ωραίες ερωτήσεις? Υπάρχουν αυτές οι ωραίες ερωτήσεις? Με oui, στο βιβλίο μου, γράψε 100 στο μάθημα της βιολογίας. Θα βρείτε στην περιγραφή κάτω πώς μπορείτε να το αποκτήσετε. Αλλά ας ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο. Και λέει εδώ πέρα ότι οι πρωτεΐνες με κριτήριο τη λειτουργικότητά τους διακρίνονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες. Τις δομικές, που αποτελούν δομικά συστατικά κυτάρων, δηλαδή είναι για την κατασκευή μεμβρανών, ας πούμε για παράδειγμα, δομικό συστατικό, και κατ' επέκταση και των οργανισμών, αφού φτιάχνουν τις μεμβράνες, τα κύτταρα είναι και οι οργανισμοί κατ' επέκταση, αλλά και λειτουργικές, όπως θα δούμε, που συμβάλλουν σε διάφορες λειτουργίες. Εδώ σας έχω έναν κατάλογο που έχει στο βιβλίο μας, το σχολικό, το οποίο μας δίνει μερικά παραδείγματα. Να λοιπόν, επάνω έχουμε τις δομικές και ένα παράδειγμα είναι το κολαγόνο. Λειτουργίες έχουμε πάρα πολλές, θα τις συναντήσουμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που έχουμε ήδη δει, οι μεταφέρουσες, είναι μια λειτουργική ομάδα πρωτεϊνών όπως είναι η αιμοσφαιρίνη, οι αμυντικές όπως είναι τα αντισώματα και άλλες αποθηκευτικές όπως είναι η αλβουμίνη που μόλις συναντήσαμε, ορμονικές όπως είναι η ινσουλίνη και αυτή την έχουμε δει, και ενζυμικές, RNA πολυμεράζη, ένα κλασικό ενζυμό που θα το συναντήσουμε πάρα πολύ στα επόμενα κεφάλαια. Οι πρωτεΐνες λοιπόν έχουν διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργικότητά τους. Το μαθαίνουμε και αυτό. Και πάμε να δούμε όμως τι μάθαμε. Μάθαμε για τη δομή και τη λειτουργία των πρωτεϊνών. Μάθαμε τι είναι μετουσίωση, μάθαμε παραδείγματα μετουσίωσης με τα αυγουλάκια και μάθαμε και τα είδη πρωτεϊνών ανάλογα με τη λειτουργία τους. Φυσικά, τα πρώτα μας πήραν το μεγαλύτερο μέρος και ήταν και τα πιο σημαντικά. Τι θα πάμε όμως να δούμε την επόμενη φορά? Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μία ειδική κατηγορία πρωτεϊνών, τα ένζυμα. Θα σας δω λοιπόν την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.